Μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα συζητήσουμε για το κλείσιμο της σχολής αυτές τις μέρες εν ώψη των εορτασμών. Ναι, να δούμε λοιπόν κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, ποιο είναι το κλίμα και γιατί. Ναι, το γιατί έγινε. Γιατί. Κύριε Κονδύλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πείτε μας λίγο, τι έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι κόντρα σε αυτό που ήθιστε και που γινόταν πάντα. Δηλαδή, δεν έκλεινε η σχολή, δεν έκλεινε το πανεπιστήμιο την μέρα του Πολυτεχνείου. Υπάρχει μια απόφαση των Βρετανικών αρχών, η οποία είναι πρωτοφανής, βάσει της οποίας γίνεται στην ουσία lockout του Πανεπιστημίου για τις εκπαιδευτικές του διαδικασίες. Δηλαδή, από την Τρίτη το μεσημέρι, προχθές, έως και την Παρασκευή το πρωί, δόθηκε εντολή, στην ουσία κλειδώθηκαν τα κτίρια, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο κάμπους, να φανταστείτε. Υπάρχει μία συνθήκη μέσα στο κάμπους, θα απαιτείται, αν εξαιρέσετε στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου είναι μαζεμένοι πολλοί φοιτητές και πολίτες της πόλης που ήθελαν να τιμήσουν τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το υπόλοιπο κάμπους υπάρχει σιγή νεκροταφείου. Το μόνο το οποίο κυκλοφορεί στο κάμπους είναι αστυνομικοί, είτε με πολιτικά είτε με στολές. Μια παράδοξη συνθήκη για την Πανεπιστημίου Πολύ, τη συγκεκριμένη, ειδικά που όσοι την ξέρουμε, και ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι σφίζει από ζωή. Πάντοτε έχει κάτι, πάντοτε συμβαίνει κάτι. Όντως είναι παράδοξη συνθήκη. Ο ενιαίος σύλλογος μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγκαιρα έθεσε στις Βρετανικές αρχές δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είτε μέσα είτε πέριξ του κάμπους του Πανεπιστημίου συνιστά προσβολή στη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου και στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, και ζήτησε από τις Βρετανικές αρχές την άμεση και οριστική απομάκρυση των αστυνομικών δυνάμεων. Το δεύτερο το οποίο έθεσε ο ενιαίος σύλλογος μελών ΔΕΠ στις Βρετανικές αρχές σε δημόσιο αίτημα και ερώτημά του είναι ότι το lockout, δηλαδή πρακτικά το να μην επιτρέπει σε φοιτητές να έρχονται στα αναγνωστήρια, στις βιβλιοθήκες, στα μαθήματα, να έρχονται οι καθηγητές τις μέρες του εορτασμού του Πολυτεχνείου στα πανεπιστήμια, δημιουργεί μία συνθήκη, δημιουργεί προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε έκτροπα. Αντιθέτως, η ζωντανή παρουσία φοιτητών, οι ζωντανές εκπαιδευτικές διαδικασίες μέσα στο κάμπους, η παρουσία καθηγητών και φοιτητών τις μέρες του Πολυτεχνείου μέσα στο κάμπος, αποτελεί βασική ασπίδα για την προστασία και του Πανεπιστημίου, αλλά και του εορτασμού του Πολυτεχνείου, από οποιουσδήποτε θέλουν ή επιβουλεύονται ή θέλουν να σπηλώσουν ή να λερώσουν τη μνήμη και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, το σύγχρονο δηλαδή αντιπεριαλιστικό μήνυμα του. Για την αναστολή των λειτουργιών του Πανεπιστημίου υπήρξε επίκληση της ασφάλειας αυτών των ημερών. Αιτιολογήθηκε έτσι ότι εν ώψη της 10ης Νοέμβρη έγινε αυτό. Θα πρέπει να ρωτήσετε τις Βρετανικές αρχές. Δεν υπήρξε, δηλαδή, δεν έφτασε σε εσάς αιτιολόγηση της απόφασης. Το μήνυμα το οποίο στάλθηκε στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ήταν απλά η ανακοίνωση του lockout χωρίς καμία απολύτως ερμηνεία. Εξού και το ερώτημα το οποίο απευθύναμε και προφανώς διαβάσατε στον ημερήσιο τύπο, απευθύναμε στις Βρετανικές αρχές, γιατί αυτή η σιγή νεκροταφείου, μας ανησυχεί αυτή η σιγή νεκροταφείου μέσα στο Πανεπιστήμιο, είναι σαν να δημιουργείται ένα σκηνικό τεχνιέντος, ένα σκηνικό έντασης. Που είναι και πολύ παθο τώρα και το κάμπους και το Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε και το πρωί ένταση, υπήρχαν κάποια επεισόδια το πρωί? Δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν αμάρτυρας των επεισοδίων. Το πληροφορήθηκα, αφορούν περιφερειακά, όπως το λένε, περιθωριακά περιστατικά. Σήμερα ο εορτασμός, εγώ αυτό που είδα και οι συνάδελφοί μας που πήγαμε να καταθέσουμε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, ήταν μια ζωντανή γιορτή με πλήθος νεολαίων και πλήθος πολιτών, οι οποίοι τιμούν και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά αναδεικνύουν και το σύγχρονο περιεχόμενό του για το δικαίωμα στη μόρφωση, στη δουλειά, με αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κονδύλη. Εγώ σας ευχαριστώ.